τη αγάπη μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ζητώ συγγνώμη αν ακούγεται ο ανεμιστήρας, αλλά δεν γίνεται να γυρίσω αλλιώς βίντεο. Μου ήρθε εμένα σήμερα τώρα να γυρίσω βίντεο αγαπημένων και έξω έχει 38 βαθμούς τουλάχιστον. Υποσκία. Στο σημερινό λοιπόν βίντεο θα σας δείξω τα αγαπημένα που ξεχώρισε το μήνα που μας πέρασε. Μην σας πω και το δίμηνο που μας πέρασε, γιατί έχω πάλι έτσι ένα διάστημα να κάνω βίντεο με αγαπημένα. Συν το γεγονός ότι σήμερα θα έχουμε και ένα διαγωνισμό για τους 50.000 και συνδρομητές στο κανάλι. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ για όλη σας τη στήριξη, την αγάπη. Πραγματικά, χωρίς καν, ξέρετε ότι εγώ δεν ζητάω σε κανένα βίντεό μου να κάνετε subscribe, είτε like κτλ. Το αφήνω πάνω σας, είστε νοήμοντες άνθρωποι. Οπότε, άμα θέλετε να κάνετε like και subscribe, μπορείτε πολύ απλά να κάνετε είτε το πω είτε όχι. Οπότε, το εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι πραγματικά τόσο πολύ που φτάσαμε και ξεπεράσαμε τους 50.000 συνδρομητές. Θέλω λοιπόν σήμερα να σας κάνω ένα giveaway σε αυτό το βίντεο για να σας δείξω την ευγνωμοσύνη μου. Δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι όποια ή όποιος θα κερδίσει θα τα χαρεί και θα χαρεί γενικά. Λοιπόν, τέρμα με το πρόλογο, θα ξεκινήσω με τα αγαπημένα μου και κάπου στη διάρκεια μέσα στο βίντεο θα σας δείξω και το δωράκι σας. Θα ξεκινήσω κλασικά με τη σειρά που τα χρησιμοποιώ. Δεν είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά πραγματικά τα λιώνω κάθε φορά που βάφομαι. Που δεν είναι βέβαια πάρα πολύ συχνά, αλλά όταν βάφομαι θα χρησιμοποιήσω αυτά τα προϊόντα. Και θα ξεκινήσω με primer. Το μοναδικό primer το οποίο βάζω το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι από NYX, το Bear With Me. Είναι ένα πάρα πολύ ενυδατικό σε gel μορφή προϊόν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά είναι gel εντελώς. Το συγκεκριμένο προϊόν το φοβόμουν πάρα πολύ στην αρχή, γιατί δεν έχω ξαναδοκιμάσει τέλος πάντων τέτοιου είδους υφή σε primer, γενικά σε προϊόν το οποίο ισχυρίζεται ότι θα σου προετοιμάσει την επιδερμίδα για να δεχτεί το foundation. Έχω να σας πω ότι έχω πάρα πολύ καλές αντιπώσεις, είναι όντως πάρα πολύ ενυδατικό, επομένως δεν ξέρω κατά πόσο θα βολέψει πολύ λιπαρές επιδερμίδες. Βέβαια το λέω με κάποια επιφύλαξη, γιατί το γεγονός ότι ένα προϊόν μπορεί να είναι ενυδατικό δεν σημαίνει ότι θα σου βγάλει λιπαρότητα. Μπορεί να εξισορροπήσει πολύ καλά έτσι, τα έλαια της επιδερμίδας σου και να σου αφήσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Επομένως, μια επιφύλαξη μπορεί όντως να βολεύει τις λιπαρές επιδερμίδες. Γράψτε το μου από κάτω αν το έχετε αγοράσει και είστε λιπαρή επιδερμίδα, προκειμένου να βοηθηθούμε γενικά όλοι εμείς στην κοινότητα των καλλυντικών που μας ενδιαφέρουν και ασχολούμαστε με αυτά. Πιστεύω ότι αξίζει να το τσεκάρετε, ειδικά αν ψάχνετε ένα ενυδατικό primer. Αφήνει έτσι μια κολλώδη υφή, οπότε πραγματικά το foundation μετά από πάνω κάθεται πάρα πολύ σωστά, πολύ όμορφα και ομοιόμορφα. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία επιλογή άμα γενικά τίνει στο ενυδατικό primer και όχι τόσο στο matte primer. Έχω ένα ακόμα προϊόν το οποίο εγώ το χρησιμοποιώ σαν primer, το χρησιμοποιώ σαν ενυδατική, το χρησιμοποιώ σαν προϊόν για τη νύχτα. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο προϊόν. Ενθουσιάστηκα από την πρώτη εφαρμογή. Αναφέρομαι στο Mango Facial Oil με υαλουρονικό οξύ από την εταιρεία Cougar. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευασία. Το από μέσα λοιπόν βρίσκει σε ένα λαδάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο. Το συγκεκριμένο προϊόν λοιπόν λειτουργεί ενυδατικά προφανώς. Δεν είναι όμως από τα λαδάκια, είναι ειδικά για το πρόσωπο λαδάκια. Δεν μπορούν όλα τα λάδια να σταθούν γενικά καλά στην επιδερμίδα του προσώπου μας. Υπάρχουν λάδια, ας πούμε, όπως το λάδι καρύδας, το οποίο το αγαπώ, το χρησιμοποιώ σε σώμα, κοιλιά, μαλλιά, αλλά ποτέ μα ποτέ στο πρόσωπο. Και γιατί είναι πιο παχύ, πιο μένει στην επιδερμίδα και επειδή φράζει τους πόρους, αυτό να το ξέρετε. Αλλά δεν είναι το θέμα μας τώρα το λάδι καρύδας. Γενικά λοιπόν τα λαδάκια προσώπου είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να κάθονται στο πρόσωπο και μάλιστα τα περισσότερα τουλάχιστον ή όσο έχω δοκιμάσει εγώ έχουν τη τάση να απορροφώνται τόσο καλά ούτως ώστε να μην έχεις την αίσθηση του λαδιού. Δηλαδή πιστεύω ότι πάρα πολλές κοπέλες, ειδικά κοπέλες οι οποίες δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ στη ζωή τους λαδάκι, είναι σε φάση θα βάλω τώρα λάδι στο πρόσωπο και μου λες τώρα να βάλω και λάδι στο πρόσωπο μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία σας και τον προβληματισμό σας, όμως αυτά τα λαδάκια γενικά δεν δουλεύουν με τον τρόπο που τα έχουμε φανταστεί. Απορροφώνται κατευθείαν λοιπόν από την επιδερμίδα, αφήνοντας το αποτέλεσμα που θα άφηνε μια ενυδατική. Το συγκεκριμένο λοιπόν λάδι, επειδή έχει μέσα υαλουρονικό οξύ, το έχω αναφέρει αρκετές φορές στο Instagram, προσωπικά μου κάνουν πάρα πολύ καλό στην επιδερμίδα. Δηλαδή, είναι το μοναδικό συστατικό που καταλαβαίνω κατευθείαν διαφορά στο πρόσωπό μου. Δηλαδή με το που το εφαρμόζω, καταλαβαίνω διαφορά στο πρόσωπό μου. Και την επόμενη μέρα που ξυπνάω, καταλαβαίνω ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Οπότε γενικά τα εμπιστεύομαι πάρα πολύ και τα προτιμώ τα προϊόντα που έχουν μέσα υαλουρονικό οξύ. Αυτό λοιπόν έχει μέσα υαλουρονικό οξύ. Έχει επίσης και ένα σύμπλεγμα το οποίο κάπου το είχα διαβάσει, τώρα δεν θυμάμαι,
το οποίο είναι φωτοπροστατευτικό. Θα σας αφήσω πληροφορίες κάτω στο description σε περίπτωση που δεν το συμπεριλάβουμε στο βίντεο. Τέλος πάντων, οπότε είναι ιδανικό να το χρησιμοποιήσεις και πρωινές ώρες προκειμένου να βγεις από το σπίτι σου και να κάνεις εξωτερικές σου δουλειές. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ περισσότερο, να σας πω, το βράδυ. Γιατί μου είναι πάρα πολύ εύκολο μετά το μπάνιο μου να βάλω δύο σταγόνες από αυτό, να πασαλείψω το πρόσωπό μου και να μην ξανασχοληθώ με τίποτα. Να μην χρειάζεται να βάλω τίποτα μα τίποτα άλλο. Και μου κρατάει ακριβώς την υδάτωση που θέλω. Και πιστεύω ότι άμα θέλεις γενικά έτσι να ξεκινήσεις με ένα λαδάκι προσώπου, να δοκιμάσεις άμα σου ταιριάζει, πώς και αν σε βολεύει, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και περνάω σε foundation. Πρόσφατα στα προηγούμενα αγαπημένα μου είχα βάλει άλλα foundation στα οποία πραγματικά τα ξέσκισα. Μόνο από μια μέρα είπα: OK, λίγο πρέπει να ξεκολλήσεις, να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο. Ή τουλάχιστον να μπεις λίγο στη συλλογή σου και να δεις τίποτα άλλο για να μην λήξουν, να μην χαλάσουν. Θυμήθηκα λοιπόν πόσο πολύ αγαπώ αυτό το προϊόν. Δεν μπορώ να πιστέψω πως το είχα αφήσει τόσο καιρό στην άκρη και δεν το χρησιμοποιούσα. Έχω την εντύπωση ότι πολύ παλιότερα το έχω ξαναβάλει στα αγαπημένα μου. Αναφέρομαι στο Face Fantasy από την W7. Θα ξεκινήσω από το πάρα πολύ βασικό, αρνητικό παράλληλα και θετικό. Για μένα και για εσάς, οι αποχρώσεις γενικά από τα foundation της W7 είναι απαράδεκτες. Εγώ έχω τώρα την απόχρωση Buff, η οποία είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη, δηλαδή είναι τόσο ανοιχτόχρωμη όσο είμαι εγώ, και πιστεύω δεν θα βολέψει κανέναν πέρα από ανθρώπους που ίσως με έχουν δει από κοντά και καταλαβαίνουν το πόσο μα πόσο άσπρη είμαι. Και μετά έχει άλλες δύο αποχρώσεις. Είναι αστείο το πόσο λίγες αποχρώσεις έχει και δεν μπορούν οι περισσότεροι λογικά να βολευτούν. Πιστεύω η μεσαία απόχρωση παρόλα αυτά, επειδή δουλεύω στο μόνο κοσμέτικο, έχω τώρα άδεια, αλλά δουλεύω τέλος πάντων γενικά και έχω μιλήσει με πάρα πολλές από εσάς και έχω προτείνει αυτό το make-up, συνήθως δίνω τη μεσαία απόχρωση. Πιστεύω δηλαδή ότι από τις τρεις αποχρώσεις που έχει αυτή η σειρά είναι η πιο universal. Αν εξαιρέσει λοιπόν το γεγονός ότι δεν τα πάμε πολύ καλά με τις αποχρώσεις, θα μιλήσω για το foundation αυτό καθ' αυτό και τι κάνει στη δική μου επιδερμίδα και πώς ακριβώς συμπεριφέρεται. Είναι matte. Αλλά δεν είναι matte σαν π.χ. της Maybelline το Super Stay ή της L'Oreal το Infallible, αυτά δηλαδή τα πολύ σκληρά, στεγνά make-up. Έχει την τάση να έχει μια πολύ ωραία ισορροπία matte φινιρίσματος, όμως θα σου αφήσει έτσι μια essence πιο φυσική. Πιστεύω ότι θα βολευτούν πάρα πολύ ξηρές, κανονικές και ήπιες λιπάρες επιδερμίδες με το συγκεκριμένο. Είναι λοιπόν matte, είναι πολύ καλυπτικό. Το blending του και γενικά το άπλωμά του γίνεται τόσο εύκολα, τόσο αβίαστα, και τι καλύτερο όταν δεν έχεις πραγματικά όρεξη να χτίσεις το make-up σου, δεν έχεις όρεξη να ασχοληθείς με το να κάνεις πολλές λεπτομέρειες, να έχεις ένα προϊόν το οποίο θα το βάλεις πάνω σου με το blender σου και τουπ να ξεμπερδέψεις. Επομένως έχει γίνει λατρεία. Δεν μπορώ να φανταστώ πλέον τη ζωή μου χωρίς αυτό πραγματικά και φυσικά σήμερα φοράω αυτό. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν το οποίο με έχει σώσει και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα νεράκι σε σπρέι από την εταιρεία Sunkist. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν το προϊόν είναι ένα cooling mist, όπως το λέει. Έχει μέσα νεράκι το οποίο είναι σε σπρέι. Τώρα δεν θέλω να το κάνω πάνω μου για να μην χαλάσω το make-up μου. Είναι λοιπόν έτσι σε σπρέι και δροσίζεσαι τόσο πολύ και στιγμιαία, ξεχνάς τα προβλήματά σου, ξεχνάς την καταθλίψη σου, ξεχνάς ότι έχεις παιδιά, ξεχνάς ότι θα φέρεις στον κόσμο παιδί. Απλά είσαι σε έναν ονειρεμένο κόσμο μέχρι να εξατμιστεί. Γιατί μετά πάλι καταλαβαίνεις, έρχεσαι στην πραγματικότητα και καταλαβαίνεις τα προβλήματα της ζωής. Πέρα από την πλάκα, πώς ήταν στους δύο ξένους ή πώς τη λένε, η Μαρκορά που έλεγε Μαρούσκα το Evian, αυτό είναι ρε παιδιά το στη Sun και στο Cooling Mist, το οποίο δεν κάνει και 850 ευρώ, είναι πολύ πιο οικονομικό. Και άμα θέλεις γενικά να έχεις κάτι το οποίο θα το κουβαλήσεις και στην παραλία, γενικά στο αστικό που θα είσαι και θέλεις να δροσιστείς γενικά, όπου χρειάζεσαι πιστεύεις ενυδάτωση και λίγο έτσι μια τόνωση στιγμιαία δροσιάς, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κουβαλάς στην τσάντα σου. Καλά, δεν το συζητώ ότι άμα είσαι στο σπίτι μπορείς να το βάλεις λίγο στο ψυγείο, να πάρει μια θερμοκρασία, θα γίνει χαμός. Τι κλιματιστικά και inverter και τέτοια. Αυτό χρειάζεσαι. Θα συνεχίσω με μια πούδρα σεταρίσματος. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχω πούδρα σεταρίσματος σε βίντεο με αγαπημένα. Και στη συνέχεια θα σας τα περάσω να κάνουμε ένα διάλειμμα να σας δείξω το δωράκι που θα κερδίσετε. Λοιπόν, η πούδρα θα σας δείξω. Δοκιμάστε και πρόσφατα σε βίντεο μου και μου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Έκτοτε δεν έχω αγγίξει καμία άλλη πούδρα και έχω και πάρα πολλές πανάθεμά τη ζωή να έχουν. Δεν έχω αγγίξει άλλη πούδρα γιατί με βόλεψε πάρα πολύ. Είναι η Sheer Powder από ELF.
θέλω να σου δείξω λίγο το πόσο πολύ έχει φαγωθεί, δηλαδή έχει πάρα πολύ λίγο μέσα. Έχει μια τέλεια ισορροπία σε ταρίσματος, αλλά παράλληλα δεν αφήνει καθόλου cakey αποτέλεσμα, αυτό δηλαδή που φαίνεται ότι είσαι πολύ παστωμένη. Έχει ένα φυσικό φινίρισμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σου κάνει λοιπόν πάρα πολύ ματ, ξηρή την επιδερμίδα. Ειδικά στη δική μου περίπτωση θα το καταλάβει αμέσως, γιατί έχω ξηρή επιδερμίδα. Ούτε όμως είναι και από τις σπούδες τις οποίες τις βάζεις και δεν καταλαβαίνεις τι έχουν κάνει. Δηλαδή να σκεφτείς, να αναρωτηθείς, είσαι όντως πούδρα συνταρίσματος? Όχι, είναι πραγματικά εξαιρετική. Την χρησιμοποιώ κυρίως κάτω από την περιοχή των ματιών και σταθάρω και αρκετά σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Σήμερα το έχω, την έχω βάλει παντού γιατί ξέρω ότι θα ζεσταθώ και θα υδρώσω, πέρα από ότι κάνει ζέστη και έχω κλείσει και τα παράθυρα. Ότι επειδή μιλάω και τα λοιπά και πάντα ενθουσιάζομαι και η αδραλίνη ανεβαίνει, ρε παιδί μου, ότι θα υδρώσω. Το πρόσωπό μου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ειδικά με τη ζέστη που έχει σήμερα. Οπότε μου αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πόσο καλή είναι αυτή η πούδρα. Αυτά για την πούδρα. Θα περάσω τώρα να σας φέρω τα πραγματάκια τα οποία θα μπουν σε διαγωνισμό στο σημερινό βίντεο. Ελπίζω να μην μου πέσουν. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα θα σας τα δείξω γιατί είναι και αρκετούτσικα. Μία ή ένας τυχερός θα κερδίσει όλα αυτά τα προϊόντα. Επομένως πάω σιγά σιγά να σας τα δείξω και να πω για ακόμη μια φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ που φτάσαμε και ξεπεράσαμε τις 50.000 συνδρομές. Έχουμε 5 προϊόντα για τα χείλη, τα 3 από αυτά είναι από την εταιρεία Focalure, κλειστά σφραγισμένα. Θα σας δείξω έτσι λίγο πρόχειρα τα χρωματάκια τα οποία είναι ιδανικά, πιστεύω, για το φθινόπωρο που μας έρχεται. Εγώ όνειρα, περιμένω πώς και πώς το φθινόπωρο να δροσίσει. Είναι λοιπόν οι αποχρώσεις λίγο καφέ, λίγο έτσι πολύ ωραίες, πιστεύω δηλαδή θα σας είναι πολύ χρήσιμα. Από NYX Lingerie, αυτό εδώ πέρα το εκπληκτικό χρωματάκι, το οποίο είναι στην απόχρωση Exotic, ελπίζω να φαίνεται κάπως, και ένα πιο ενυδατικό έτσι προϊόν, πολύ ωραίο, πολύ καλοκαιρινό, το super στυλό Satin Finish Lipstick από την εταιρεία Makeup Academy, είναι αυτό εδώ. Είναι αποτελέσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ και γενικά έχω κρατήσει κι εγώ άλλες αποχρώσεις και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Θα περάσω στη συνέχεια σε μία παλέτα σκιών, η οποία είναι από την εταιρεία Catrice, ονομάζεται The Edgy Lilac, είναι αυτή εδώ, Lilac, Lilac. Έχει μέσα πάρα πολύ ωραίες γήινες αποχρώσεις, οι οποίες είναι κυρίως ψυχρές, θα τις χαρακτηρίζω. Οι σκιές αυτές είναι ιδανικές είτε αν θέλεις να κάνεις ένα πάρα πολύ απαλό καθημερινό μακιγιάζ, είτε αν είσαι και σε μικρότερη ηλικία και δεν θες έτσι γενικά να είσαι γκράντε και θέλεις απλά να πειραματιστείς και να βάλεις έτσι λίγο μια, να φέρεις μια πιο γήινη εσάν στο πρόσωπο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα σας φαίνει πάρα πολύ χρήσιμο αυτή η παλετίτσα και πολύ πρακτική για την τσάντα γιατί είναι μικρούτσικη. Θα περάσω στη συνέχεια στο NYX Bare With Me Tinted Skin Veil, είναι αυτό εδώ. Προϊόν λοιπόν το οποίο είναι κάτι σαν make-up πολύ όμως ελαφρύ από την NYX. Ακούω τα καλύτερα για αυτό το προϊόν και πιστεύω ότι θα βολέψει και θα σας χαροποιήσει πάρα πολύ αυτό το συγκεκριμένο. Συνέχεια ένα concealer, είναι από την εταιρεία Catrice και είναι το One Drop Coverage Weightless Concealer. Και γι' αυτό ακούω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Χρειάζεται να βάλεις σε πολύ λίγη ποσότητα και γενικά έχει κάλυψη και πολύ ωραία διάρκεια. Επομένως πιστεύω ότι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, ακόμα και να μην χρησιμοποιήσετε καθόλου foundation, βάλετε μόνο αυτό για να καλύψετε έτσι μικροατέλειες τοπικά. Θα περάσω σε δύο προϊόντα για τα νύχια από την εταιρεία Catrice. Το ένα μου αρέσει, ήταν και 100% vegan και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ ωραίο μεταλλικό γκλίτερι ασημί, εξαιρετικό και για τόπερ άμα θέλεις, όχι απαραίτητα να βάψεις όλο στο νύχι. Και από τη σειρά Galactic Glow το Translucent Effect Nail Lacquer, είναι στην απόχρωση Conquer the Auroral, που δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά αυτό είναι τέλος πάντων. Είναι λοιπόν αυτά τα δύο τα χρωματάκια τα οποία πιστεύω θα σας αρέσουν πάρα πολύ και είναι έτσι universal, άμα σας αρέσουν γενικά τα glittery αποτελέσματα. Άμα δεν σας αρέσουν, συγγνώμη, μπορείτε όμως να τα χαρίσετε σε κάποιο φίλο σας, φίλου σας. Και θα περάσω στα δύο τελευταία προϊόντα, τα οποία είναι super καλοκαιρινά, super καλοκαιρινά και είναι πολύ χαρούμενη. Το πρώτο είναι το Born to Glow Illuminating Powder από την εταιρεία NYX. Είναι σε μια αρκετά σκουρόχρωμη απόχρωση, όχι σκουρόχρωμη, είναι αρκετά χρυσή αυτή η απόχρωση, επομένως είναι ιδανική να τη χρησιμοποιήσεις στο σώμα σου. Αν είσαι από τις τυχερές, τους τυχερούς που μαυρίζουν γενικά. Επομένως, με ένα πινελάκι τσούκου τσούκου φέρνεις τη λάμψη, ειδικά το βραδάκι, με το μπάνιο σου και έχεις φέρει και τις κρέμες σου και είσαι εκεί πέρα στον πιτσόμπαρο και πίνεις το κοκτέιλ σου,
δεν περιγράφω άλλο. Και καταλήγω στο τελευταίο προϊόν, το οποίο είναι επίσης πολύ ωραίο και καλοκαιρινό. Είναι από την εταιρεία Makeup Academy και είναι ένα highlight kit. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας βάλω και αυτό εδώ πέρα το kit, το οποίο μπαίνει και στις τσάντες σας. Είναι λοιπόν 3 highlighters σε πολύ ωραίες αποχρώσεις και πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι πολύ έντονες. Όλα λοιπόν αυτά τα προϊόντα, τα οποία μόλις σας περιέγραψα, θα τα κερδίσει μία τυχερή, αν είστε καιρός από εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το κουτί περιγραφής για να δείτε τους όρους συμμετοχής. Και πάλι να πω για τρίτη φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη σας την αγάπη. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα του μήνα. Καθώς λοιπόν το τελευταίο προϊόν που σας έδειξα στο διαγωνισμό είναι αυτό εδώ, θέλω να σας μιλήσω λίγο για το νέο λανσάρισμα της εταιρείας Makeup Academy, το οποίο είναι το Glow X MUA και έχει βγάλει τρομερά προϊόντα. Μας στείλανε ένα πακέτο το οποίο πραγματικά το ρούφιξα, δηλαδή δοκίμασα τα προϊόντα σχετικά άμεσα και μου άρεσαν όλα τόσο μα τόσο πολύ. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και πιστεύω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα αυτά. Εγώ προσωπικά λοιπόν έχω ξεχωρίσει δύο συγκεκριμένα να σας δείξω. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το bronzer, το οποίο είναι στην απόχρωση Golden Dunes και περιέχει όλα αυτά εδώ πέρα τα χρώματα, τα οποία μπορείς φυσικά, εγώ το λέω και το ξαναλέω ότι γενικά και τις παλέτες προσώπου τις χρησιμοποιώ στα μάτια, μπορείς να πάρεις μόνο αυτό και να το χρησιμοποιήσεις κυριολεκτικά σε όλο το πρόσωπο. Είτε θες να κάνεις φωτοσκιάσεις, είτε bronzer, είτε να το βάλεις σαν σκιά. Γιατί έχει πολύ υγιεινές αποχρώσεις, έχει μέσα και ψυχρές και θερμές, κυρίως όμως θερμές, και έχει και πολύ ωραίο χρωματάκι όπως με αυτό, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαν ρουζ. Πιο τερακότα, πιο ηλιοκαμένο ρουζ, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν ρουζ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο βουτυρένιο και ομοιόμορφο είναι το αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Απλώνεται πάρα πολύ ωραία. Επίσης είναι μια εξαιρετική λύση. Αν δεν ξέρεις τι απόχρωση bronzer να πάρεις, να κοκκινίζει, να πορτοκαλίζει, να είναι πιο ψυχρή, πιο καφέ, πιο γκρι, είναι μια πολύ καλή επιλογή να πειραματιστείς χωρίς να εξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα. Γιατί έχει αρκετές αποχρώσεις που μπορείς να παίξεις, να πειραματιστείς, επομένως να καταλήξεις τι σου πηγαίνει περισσότερο. Αυτό και μόνο το λόγο είναι πάρα πολύ πρακτικό και επίσης έχει και πολύ καλή απόδοση. Δεν είναι μόνο ότι βρίσκεις χρώματα μέσα, έχει εξαιρετική απόδοση. Και θα συνεχίσω με highlighters. Έχω ακόμα μία παλέτα, αλλά δεν μπορώ να τη βρω αυτή τη στιγμή. Γενικά έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα, γιατί περνάω τη φάση που αφήνω πράγματα δεξιά και αριστερά και μετά δεν θυμάμαι πού τα έχω βάλει. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, έχω τουλάχιστον μία παλέτα από αυτές θα σας δείξω και είναι η Gradient Light Palette, έχει νομίζω 3 παλέτες. Εγώ έχω τώρα να σας δείξω την Golden Glow, αλλά υπάρχει και μία άλλη η οποία είναι επίσης έτσι με ανοιχτόχρωμα highlighters και με βολεύει επίσης πάρα πολύ. Λοιπόν, τι να πω τώρα για αυτά τα highlighters. Είναι από τις πιο ωραίες παλέτες highlighter που έχω στη συλλογή μου. Έχω φάει τρομερό σκάλωμα με τα συγκεκριμένα highlighters γιατί έχουν τόσο καλή απόδοση και έχεις και πάρα πολύ ωραία επιλογή. Έχεις να παίξεις, έχεις να πειραματιστείς, έχει πραγματικά πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις και δεν είναι αυτό το πολύ σκληρό, το σήμερι, το glittery που θα σε αφήσει έτσι κομμάτια και δεν ξέρεις πώς να το συμμαζέψεις. Βέβαια και αυτό κατά περίσταση είναι πάρα πολύ ωραίο σαν εφέ, ειδικά για βραδινά μακιγιάζ, έτσι λίγο πιο ερωταστικά. Απλά μία τέτοια παλέτα σε εξασφαλίζει και την ένταση που θέλεις, αλλά παράλληλα μπορείς να την αξιοποιήσεις και σε πιο καθημερινά σου μακιγιάζ και να έχεις ένα έτσι πιο glowy, natural αποτέλεσμα. Natural δεν θα το έλεγα βασικά, αλλά glowy, τέλος πάντων, λαμπερό αποτέλεσμα. Και θα καταλήξω στο τελευταίο προϊόν, το οποίο μπορεί να σε εκπλήξει, ειδικά αν με ακολουθείς καιρό και ξέρεις γενικά τι δείχνω στο κανάλι μου. Τέτοια προϊόντα γενικά δεν πολύ δουλεύω, δεν πολύ χρησιμοποιώ, όμως με τα συγκεκριμένα σκάλωσα πάρα πολύ. Αναφέρομαι λοιπόν σε lip gloss. Όπως ξέρετε είμαι fan του matte lipstick και γενικά σε όλο μου τα βίντεο, άντε να έχω γυρίσει 2-3 βίντεο με gloss, με glossy χείλη. Τα περισσότερα μου βίντεο είναι με matte χείλη γιατί αυτά μου αρέσουν πιο πολύ. Και όμως αυτά εδώ τα προϊόντα είναι, μπορεί ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε gloss. Είναι πάλι από το νέο λανσάρισμα της Makeup Academy, είναι λοιπόν τα Glow X MUA και είναι το πρώτο το Plumping Lip Gloss και το δεύτερο είναι το Honey Lip Gloss και τα δύο είναι super εξαιρετικά. Έχουν την τάση, αυτό ειδικά, έχει την τάση να σου τσούζει λίγο τα χείλη με το που το βάζεις. Είναι από αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Να φαίνονται τα χείλη σαν να έχεις βάλει υαλουρονικό, σαν να έχεις κάνει την ενεσούλα σου. Γενικά αυτό το πολύ ωραίο έτσι το φουσκωτό αποτέλεσμα τέλος πάντων. Αυτό εδώ πέρα κάνει τρομερή δουλειά σε αυτό το εφέ. Το βάζεις, σου τσούζει λίγο τα χείλη στην αρχή, έχει μια γεύση μέντας, δυόσμου, κάτι τέλος πάντων έτσι πολύ δροσερό και
αναζωογονητικό θα έλεγα. Και τα χείλη όντως τα νομίζω ότι αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να ερεθίζει με ασφάλεια φυσικά τα χείλη και τα κάνει να φαίνονται πιο γεμάτα, πιο ζουμερά, πιο για φίλημα. Έχουν και πάρα πολύ ωραία διάρκεια τα φοράς και κρατάνε πραγματικά πάρα πολύ ώρα. Δεν είναι από αυτά που στην αρχή είναι γλώσσι, φαίνονται σαν υγρό αποτέλεσμα και μετά ξαφνικά δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή φαίνεται σαν να μην έχεις βάλει γλώσσο ποτέ. Έχουν μια πάρα πολύ ωραία διάρκεια στη λάμψη τους και επίσης δεν κολλάνε ρε παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είτε από μόνο τους, είτε να τα χρησιμοποιήσεις σαν τόπερ πάνω από ένα κραγιονάκι που έχεις φορέσει ήδη. Αυτά λοιπόν τα σας όλα τα προϊόντα που είχα να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα κιόλας, δεν ξέρω κατά πόσο μιλούσα γρήγορα, αργά κτλ. Θέλω να είτε όπως κάθε φορά σας ζητάω να μου πείτε και εσείς τα δικά σας αγαπημένα από κάτω στο σχόλιο. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα διαβάσω. Είτε να αποφύγω κάποια αγορά, είτε να προβώ σε κάποια αγορά. Αν και τώρα δεν είμαστε για έξοδα, γιατί περιμένουμε μωράκι και έχουμε εκείνα τα έξοδα του μωρού. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω πραγματικά να το πούμε σύντομα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να γυρίσω άλλο βίντεο πριν γεννήσω. Παρ' όλα αυτά, να είστε καλά. Καλό Αύγουστο, να περνάτε όμορφα, να ξεχυθείτε στις παραλίες, να δροσίζεστε όσο μπορείτε. Και θα τα πούμε, ελπίζω όπως είπα και πριν, σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, αγάπη μου.